Πώς είναι η ζωή στην Παγωτούπολη? 20 χρόνια, το μεγάλο εργοστάσιο παγωτών παράγει 3 διαφορετικές γεύσεις παγωτού και έχει μεγάλα κέρδη. Οι κάτοικοι της πόλης εργάζονται εκεί και ποτέ δεν είχαν σκεφτεί ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν και άλλα είδη παγωτών. Τότε κάτι συνέβη. Μια νέα εφεύρεση ήρθε στην πόλη. Ξαφνικά, ο καθένας μπορούσε να φτιάξει το δικό του παγωτό με ελάχιστα χρήματα. Αυτό άλλαξε τα πάντα. Πολύ σύντομα, εξαπλώθηκε μια ποικιλία γεύσεων παγωτών σε χαμηλό κόστος. Κάποια ήταν πιο δημοφιλή από τα άλλα, αλλά ήταν φυσικό. Το παγωτό Καρύδι της Μαρίνας δεν ήταν τόσο δημοφιλές, αλλά είχε φανατικούς αγοραστές. Άλλωστε, η ίδια δεν επεδίωκε το κέρδος. Ήθελε μόνο να αγοράσει τα υλικά για την επόμενη δόση παγωτού. Ο Γιώργος, που το παγωτό του έγινε διάσημο, έκανε δικό του μαγαζί. Με το πέρασμα του χρόνου, ο κόσμος άρχισε να σκέφτεται διαφορετικά για το παγωτό. Δεν το προμηθεύονταν μόνο από το εργοστάσιο, αλλά από φίλους και γνωστούς. Το παγωτό έγινε είδος που μοιράζεται, είδος που έφερνε τους ανθρώπους κοντά. Οι ξεχωριστές γεύσεις των παγωτών που δημιούργησαν οι κάτοικοι ήταν αυτές που έφεραν επισκέπτες στην πόλη. Οι επισκέπτες όμως δεν ήξεραν τι να πρωτοδιαλέξουν. Οι κάτοικοι τότε σκέφτηκαν να τοποθετήσουν ταμπέλες έξω από τα σπίτια. Με αυτές έκαναν μια σύντομη περιγραφή, βαθμολογούσαν το παγωτό, ενώ είχαν και χώρο για σχόλια. Πολύ σύντομα κατάλαβαν μερικά πράγματα. Το παγωτό βελτιώθηκε γιατί έμαθαν να ακούνε ακριβώς τι θέλει ο κόσμος. Η γνώμη του κόσμου ήταν η καλύτερη διαφήμιση. Τέλος, ο κόσμος με μια ματιά μπορούσε να βρει αυτό ακριβώς που ψάχνει. Ο συνδυασμός της νέας τεχνολογίας με νέους τρόπους επικοινωνίας έκανε τους κατοίκους της πόλης να αισθάνονται μια μοναδική κοινότητα. Το παγωτό έγινε εργαλείο κοινωνικής δικτύωσης, φτιαγμένο από τον κόσμο για τον κόσμο.